Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας. Καλώς ήλθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας τηλεοπτικά και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αυτή την ώρα συντονίζεστε μαζί μας. 2 ώρες το πρωί εμείς ραδιόφωνο αρχίσαμε στους 97,2, 8 με 10 όπως κάθε πρωί άλλωστε. 5 ζωντανές εκπομπές εβδομαδιαία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση, 5 καθημερινές τηλεοπτικές εκπομπές. Όλη τη βδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εμείς και ο κόσμος μας, ένας κοινός τίτλος, 2 εκπομπές καθημερινά, με διαφορετικούς καλεσμένους και θέματα καθημερινά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και η υποστήριξή σας. Μας τιμά η παρουσία σας. Ο σπουδαίος συνθέτης μας, πολιτικός και συγγραφέας, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες μας, τιμημένος και με το βραβείο Ειρήνης Λένιν το 1983. Έφυγε σήμερα από τη ζωή. Από τις σημαντικότερες και τις πιο πολύ συζητημένες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Ο Μίκης Θεοδωράκης. Ως ένα ελάχιστο φόρο τιμή σήμερα, όσα προλάβαμε βέβαια να βρούμε και να συντονιστούμε για να αντιδράσουμε τηλεοπτικά, θα αρχίσουμε βλέποντας ένα απόσπασμα για το τι δήλωσε ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης στον συνάδελφο Δημήτρη Ανδρέου, εδώ στην Κύπρο, το 1975, ως γνωστόν, ήταν απαγορευμένη η είσοδός του στην Κύπρο από την Χούντα των Αθηνών και έτσι κατάφερε να έρθει αμέσως μετά την τουρκική εισβολή και την καταστροφή του νησιού το 1974. Ένα χρόνο λοιπόν μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Μίκης Θεοδωράκης μιλάει στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τα λόγια του, διαχρονικά όσο ποτέ, σήμερα, και τα όσα γίνονται και στην ΑΟΣ, αλλά και με τις καθημερινές προκλήσεις της Τουρκίας. Θα σας πούμε ότι αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη θα έχουμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Μίκη Θεοδωράκη, είχατε χρόνια πολλά να επισκεφτείτε την Κύπρο και την επισκέπτεστε σήμερα κάτω από πολύ τραγικές συνθήκες. Πώς αισθάνεστε? Είναι για μένα μια δύσκολη ώρα, γιατί από τη μια μεριά έχω μια μεγάλη χαρά που γυρίζω στο νησί σας, που πραγματικά σε όλα τα χρόνια της δικτατορίας ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή. Όμως από την άλλη μεριά είναι η πίκρα μου πολύ μεγάλη, γιατί έρχομαι κάτω από αυτές τις συνθήκες και ακόμα γιατί ξέρω πολύ καλά ότι την ελευθερία που κερδίσαμε στην Ελλάδα μετά 7 χρόνια δικτατορίας την πληρώσατε εσείς τόσο πολύ ακριβά. Δηλαδή η σχέση η δική μας που είναι τόσο πάρα πολύ στενά, στενή πάντοτε, η σχέση ανάμεσα στους Έλληνες Ελλάδας, στους Έλληνες της Κύπρου, αυτή τη στιγμή πήρε ένα καινούριο χαρακτήρα, ένα καινούριο χρώμα. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο χρέος να πληρώσουμε απέναντί σας. Βέβαια, όπως και εσείς θα καταλαβαίνετε, είμαστε κι εμείς θύματα ίδια του ίδιου εχθρού, του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Αυτά τα λέω για να δικαιολογηθώ σαν Έλληνες από την Ελλάδα, αλλά γιατί οπωσδήποτε και χωρίς αυτά το χρέος μας για την ελεύθερη και ανεξάρτητη Κύπρο είναι μεγάλο. Και από τον καιρό που ξέρω τουλάχιστον τον εαυτό μου στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Στην αρχή για την Ένωση. Και όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη και ελεύθερη, για την ανεξαρτησία της και ελευθερία της. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εκατοντάδες έχουν δώσει ζωή τους για την ανεξάρτητη Κύπρο και χιλιάδες έχουν υποστεί διώξεις. Το πράγμα είναι τώρα τι κάνουμε σήμερα. Νομίζω ότι σε αυτή τη δύσκολη θέση ο ελληνικός λαός συναισθηματικά, ψυχικά είναι στο πλευρό του κυπριακού λαού. Όμως αυτό δεν φτάνει. Νομίζω ότι στην Ελλάδα στο βάθος αγνοούν το μέγεθος της τραγωδίας. Βέβαια, όταν τα λέει κανείς με νούμερα, ψυχρά, περνάνε στις στήλες του εφημερίδων και μετά ξεχνιόνται. Για την ευθύνη αυτή, ποιος υφέρει? Για το ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει άγνοια του μέγεθους της τραγωδίας? Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι θέμα μόνο κυβερνητικό. Είναι θέμα περισσότερο, αν θέλετε, των κοινωνικών παραγόντων. Γιατί πιστεύω ότι σε μια κοινωνία εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη είναι οι κοινωνικοί παράγοντες. Αυτοί οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μπαίνουν μπροστά σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες, κοινωνικά προβλήματα, στην κοινωνική ζωή. Όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι εργαζόμενοι,
αυτά που λέμε κοινωνικά στελέχη, συνδικαλιστικά στελέχη και φυσικά τα κόμματα. Πάνω απ' όλα τα κόμματα ίσως, γιατί τα κόμματα πρέπει κατά κάποιο τρόπο το καθένα να εκπροσωπεί το, στο βαθμό που είναι στο κομμάτι που είναι ένα κομμάτι από τον ελληνικό λαό, δεν είναι έτσι. Τα κόμματα δεν κάνουν αυτή την προσπάθεια, έχουν μια ενδοστρέφεια τα κόμματα. Ασχολούνται πολύ, ας πούμε, με τα δικά τους τα προβλήματα ή με τα αμοιβαία τους προβλήματα, ενώ δεν βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλες οι προσπάθειες όλων των Ελλήνων να στραφούν σε αυτό το πρόβλημα νούμερο ένα, που δεν είναι ένα πρόβλημα που από την εξέλιξή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η εξέλιξη στην Ελλάδα. Διότι μια σύραξη στην Κύπρο κλπ. Μπορεί όλα να τα αλλάξει στην Ελλάδα. Επομένως, το πρόβλημα της ειρήνης ή του πολέμου εδώ και κυρίως το πρόβλημα της αποκατάστασης της κυπριακής ανεξαρτησίας με την εκδίωξη των ξένων στρατευμάτων δεν είναι μόνο ένα θέμα τιμής για τους Έλληνες, είναι και θέμα ασφάλειας για τους Έλληνες. Και στο θέμα αυτό απάνω νομίζω ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αλλά πέραν τούτου υπάρχει το πρόβλημα της μεγάλης τραγωδίας, ανθρώπινης τραγωδίας. Όταν 200.000 είναι πρόσφυγες και ζουν έξω από τα σπίτια τους, όταν τα σπίτια τους που έχουν ζήσει χιλιάδες χρόνια τα παίρνουν τώρα και βγάζουν Τούρκους κλπ. Είναι κάτι τρομερό το οποίο γίνεται σήμερα κάτω μέσα σε αυτόν τον αιώνα του πολιτισμού, μέσα στη μύτη μας, μέσα στη μύτη της Ευρώπης. Και στην Ευρώπη που εγύρισα επί δύο μήνες, αφιερώνοντας και εκεί τα κονσέρτα μου στην Κύπρο, διαπίστωσα ακόμα περισσότερη άγνοια στο κυπριακό πρόβλημα. Θα έπρεπε ίσως να αναλυθεί μια μεγάλη σταυροφορία. Ίσως ο πρόεδρος Μακάριος, ίσως εδώ πέρα οργανώσεις στα κόμματα, να καλούσαν τους αρχηγούς των κομμάτων, εκπροσώπους των κομμάτων. Θα έπρεπε να γίνει μια ελληνοκυπριακή συνδιάσκεψη που να τα δει τα θέματα αυτά, ώστε να μπορεί να υπάρξει μια επιστράτευση του ελληνικού λαού, επιστράτευση πνευματική, ψυχική, πατριωτική, οικονομική, από κάθε άποψη. Βέβαια, το μόνο που μπορεί να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η θέληση, δηλαδή ο κάθε Έλληνας, ανεξάρτητα που βρίσκεται, είναι επιστρατευμένος για την Κύπρο και αν χρειαστεί είναι έτοιμος και να δώσει και τη ζωή του. Αυτό δεν είναι λόγια. Από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας, ο Μιχαήλ Θεοδωράκης Μίκης. Το Χαϊδευτικό έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη της μουσικής, ενώ έχει συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, κυρίες και κύριοι, το Συρτάκι Ζορμπάς το 1964, βασισμένο σε παραδοσιακή κριτική μουσική. Έχει επίσης ασχοληθεί με την κλασική μουσική, γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες και μουσική δωματίου. Συνθέσεις του ΔΕ έχουν ερμηνεύσει οι σημαντικότεροι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Shirley Bassey, η Joan Baez και η Edith Piaf, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως Φέδρα, Αλέξης Ζορπάς, Σέρπικο. Το 1970 για τη μουσική στην ταινία Ζήτα του απονεμήθηκε το βραβείο Μπάφτα για την πρωτότυπη μουσική, ενώ ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία του 1974 για την ταινία State of Siege. Το 1975 για την ταινία Σέρπικο επίσης. Ήταν υποψήφιος και για Γκράμι ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης το 1966, το 1975 για το μουσικό θέμα των ταινιών Ζορμπάς και Σέρπικο. Αντίστοιχα. Το πιο σημαντικό του έργο ΔΕ θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση χρησιμοποιώντας ως στίχους ποίηματα βραβευμένων ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής όπως η Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Ειρήνης Λένη το 1976, ο Γιώργος Εφέρης με το βραβείο Νόμπελ το 1963, ο Πάμπλο Νερούδα με το βραβείο Νόμπελ το 1971 και ο Οδυσσέας Ελίτης με το βραβείο Νόμπελ το 1979. Σας επισημαίνουμε ότι το 2000 ο ίδιος Μίκης Θεοδωράκης ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ολοκληρώνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα σήμερα και σας υπενθυμίζουμε ότι εκτενές αφιέρωμα στη μεγάλη αυτή μορφή θα έχουμε τις επόμενες μέρες με ένα απόσπασμα από μια σπάνια και μοναδική οπτικογράφηση που έγινε σε αυτά εδώ τα στούντιο αμέσως μετά την τουρκική εισβολή όταν ο Μίκης Θεοδωράκης το 1975 επισκέφθηκε την Κύπρο για να δώσει εδώ συναυλίες. Ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης είναι μαζί με το γιο του Γιώργο στο βίντεο που ακολουθεί. Εδώ στα στούντιο, καθήμενο στο πιάνο, τραγουδάει μαζί του από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Όταν μια άνοιξη
μαύρος με μη να γυρίζει. Μα η γωνιώθω τους τύφους της καρδιάς μου και να γράφω του πιτρωμένο στην αγριμή πιδραμένη σου μνήμη και να γράφω του πιτρωμένο στην αγριμή πιδραμένη σου μνήμη. Απόσπασμα από αυτό το πολύτιμο βίντεο, θα πρέπει να σας πούμε ότι ήταν πρόβες αυτό που είδαμε. Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης δεν το γνώριζε. Οι συνάδελφοι στο Control τότε έγραφαν ακόμα και τις πρόβες, αφού ήταν τόσο πολύ πολύτιμη η παρουσία αυτού του οικουμενικού πια μουσικού δημιουργού, μαζί με το γιο του Γιώργο εκείνη την εποχή του 1975. Βλέπετε, πάμε δεκαετίες πολλές πίσω από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Πάμε στο θέμα της μέρας. Έχουμε στο στούντιο τον καλό φίλο πια, βοτανολόγο, τον κύριο Γιώργο Έλληνα. Μαζί θα ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει, τα πολύτιμα κάθε φορά. Αυτή τη φορά, σε ό,τι αφορά αυτή την περίοδο, το σταφύλι, τις ευεργετικές του ιδιότητες και την αποξήνωση. Αλλά στη συνέχεια θα μας εξηγήσει και θα μας εξηγήσει πολλά και ενδιαφέροντα με τα όσα καλά επίσης έχει φέρει εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και να είσαι πάντοτε καλά. Βλέπω αρκετά καλούδια στο μπάγκο. Θα τα ξεδιπλώσουμε ένα προς ένα στη συνέχεια. Να κάνουμε αρχή όντως με αυτό το σταφύλι και την αποτοξίνωση. Και παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη, να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναφέρουμε αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες. Ναι, βασικά η σταφυλοθεραπεία είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε πολύ παλιά. Έχουμε το πρώτο βιβλίο για τη σταφυλοθεραπεία, το οποίο μας έρχεται, είναι από την Joanne Brand, το οποίο μας έρχεται από την Νότιο Αφρική. Μάλιστα.
από το Cape Town, συγκεκριμένη γιατρός, γύρω στο 1900 κράτησε περίπου. Κράτησε το εκεί για να μπορέσουμε να το δούμε. Είχε χρησιμοποιήσει τη σταφυλοθεραπεία για καρκινοπαθείς. Μάλιστα. Δηλαδή για ολόκληρους μήνες, μιλούμε για από 6 μέχρι 9 μήνες. Μάλιστα. Έδινε στους καρκινοπαθείς μόνο σταφύλη, σε σημείο που χάναν πάρα πολύ βάρος και όταν φτάναν στο σημείο να επανέρχεται το βάρος, τότε ήταν σημάδι για αυτήν ότι είχα θεραπευτεί. Γιατί να εξηγήσουμε ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Είναι το κυριότερο. Έχουν φλαβονοειδή μέσα, αντιοξειδωτικά, καθαρίζουν τις ελεύθερες ρίζες από τον οργανισμό και επίσης είναι και πλούσια σε ασβέστιο, σε ίχνοστοιχεία, σε μέταλλα, άρα τονώνουν το σώμα. Μάλιστα. Εδώ χρησιμοποιούσε περισσότερο κόκκινα σταφύλια, περίπου όπως το βέρικον το δικό μας, το οποίο έχουμε φέρει εδώ. Mm-hmm. Ενώ είχαμε στην Κύπρο επίσης τον αείμνηστο Σαββίδη με τα βιβλία του, τα οποία μας έχει αφήσει από το Πέρα Παιδί. Α, ως κληρονομιά, εγώ θα έλεγα πια. Ως κληρονομιά. Σωστά. Ακριβώς. Ναι. Και η κόρη του σήμερα, η κυρία Ζήνα Σαββίδου, η οποία συνεχίζει το έργο του πατέρα της. Mm. Εδώ γινόταν η σταφυλοθεραπεία. Ερχόντουσαν από όλη την Κύπρο, πηγαίναν στον Πέρα Παιδί και από το εξωτερικό ακόμη. Και χρησιμοποιούσαν 80% το σταφύλι το κυπριακό, το μαύρο, το αμπελίσιμο, και 20% περίπου το άσπρο. Μάλιστα. Το οποίο από την εποχή τότε το ήθελε να είναι βιολογικό, χωρίς ψεκάσματα. Μάλιστα. Από τότε. Και μιλάμε για τις αρχές του 20ου αιώνα, 1900. Ακριβώς, η πρώτη έκδοση έγινε εδώ το 1948. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα μιλούμε για εποχές δύσκολες και άγνωστες αυτές τις ορολογίες. Ωστόσο, αυτός ο άνθρωπος είχε και τη διορατικότητα, αλλά και το πλάνο, αν θέλεις. Ακριβώς. Mm. Πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C, καθώς και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βλέπω εδώ ότι είναι το σταφύλι, διαβάζοντας και μαθαίνοντας για να έρθεις σήμερα εδώ, αλλά και σε μεταλλικά στοιχεία όπως το ασβέστιο, το φωσφόρο, το κάλιο και το σίδηρο. Ακριβώς. Είναι πολύ πλούσιο, άρα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει αρκετές μέρες τρώγοντας μόνο σταφύλι. Και είναι και η εποχή τώρα που ξεκινά το αμπελίσιμο, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. Όροι θα ήταν καλά να κάνουμε μια αποτοξίνωση όσο μπορεί ο καθένας. Άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερες ασθένειες σίγουρα πρέπει να πάρουν την άδεια του προσωπικού τους γιατρού. Για να μην έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Να δούμε και τη φωτογραφία που έχουμε στο video wall. Είναι το μαύρο σταφύλι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είναι αυτό το οποίο αγαπούν οι περισσότεροι. Οι παλαιότεροι το τρώγαν με ψωμί. Με ψωμί και χαλούμι. Με ψωμί και χαλούμι, όπως τρώμε το καρπούζι. Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο, ναι. Ναι. Να δούμε και την επόμενη, παρακαλώ. Στην αποτοξίνωση όμως απαγορεύεται και το ψωμί και το χαλούμι. Ναι, είναι το λευκό σταφύλι αυτό, έτσι. Είναι το λευκό το σταφύλι αυτό, το οποίο μπορούμε να κάνουμε ένα ανάμειξη και το δύο. Δηλαδή να τρώμε περισσότερο μαύρο, γιατί έχει περισσότερα φλαβονοειδή, και λιγότερο το λευκό. Μάλιστα. Και στην επόμενη, παρακαλώ, οι καλοί συνάδελφοι. Εδώ είναι το βέρικο. Εδώ είναι το βέρικο και αυτή είναι μια κλιματαριά αιωνόβια η οποία υπάρχει στην Πάφο, είναι 120 χρονών, χρειάζεται δύο άτομα να την αγκαλιάσουν. Αυτή η κλιματαριά είναι στην Πάφο και είναι 120 χρονών και συνεχίζει ακόμη και κάνει αυτό το υπέροχο σταφύλι. Τεράστια παραγωγή. Και το επόμενο παρακαλώ που νομίζω είναι ένα τσαμπί από αυτή την αιωνόβια κλιματαριά η οποία φτιάχνει αυτό το υπέροχο σταφύλι. Τώρα, έχουν πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες, λέει εδώ, τα σταφύλια περιέχουν πολλές ευεργετικές φυτικές ενώσεις. Μπορούν να προστατεύσουν από διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχαίου σεντέρου και του καρκίνου του μαστού. Προσφέρουν επίσης ωφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Θα έρθω κοντά σου για να δούμε και τα υπόλοιπα. Οι ενώσεις από σταφύλια και το κόκκινο κρασί, όπου μπορούν να προστατεύσουν από καρδιακές παθήσεις επίσης, Γιώργο. Ναι, έτσι. Σίγουρα. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο καθαρίζει το αίμα, καθαρίζει τον οργανισμό. Σημαίνει στην ουσία είναι αντικαρκινικό. Δηλαδή ο καρκίνος δημιουργείται δυστυχώς από την τοξικότητα του αίματος του οργανισμού από τα χρόνια. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε μια μέρα. Μάλιστα. Επίσης, εδώ βλέπω ρεσβερατρόλι, που έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, η οποία μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί γλυκόζη και επομένως να μειώσει τα επίπεδα ζακάρου στο αίμα. Αν και έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι νομίζουμε ότι τρώγοντας τα φύλλα θα αυξήσουμε τις ποσότητες ζακάρου στο αίμα. Οι διαβητικοί πρέπει να είναι λίγο προσεκτικοί. Συνήθως είναι καλά να τρώνε να μην είναι βαρυψημένο. Όταν είναι βαρυψημένο, να αυξάνονται τα ζάχαρα. Μάλιστα. Να το τρώνε πιο άγουρο το σταφύλι και να μασάνε και τη σάρκα. Είναι πολύ σωστό να είναι και η σάρκα, να μην είναι μόνο χυμός. Τι γίνεται με τα κουκούτσια? Γιατί τις περισσότερες φορές
ταυτίνουμε. Και θεωρούμε ότι δεν είναι καλά. Ενώ είναι ότι νομίζω καλύτερο. Ότι είναι ό,τι καλύτερο και θα πρέπει να τα μασάμε κιόλας. Ακριβώς. Πρέπει να τα μασάμε, ό,τι μπορούμε να μασίσουμε. Τώρα βγαίνει και λάδι από τα κουκούτσια του σταφυλίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες θεραπείες ανά τον κόσμο. Μάλιστα. Βλέπω εδώ ότι ωφελούν και στην όραση. Περιέχουν διάφορες ενώσεις όπως η ρεσβερατρόλη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, που μπορεί να προστατεύσουν από κοινές οφθαλμικές παθήσεις, όπως εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας, που σχετίζεται με την τον καταράκτη και το γλαύκωμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Τα σταφύλια περιέχουν επίσης ενώσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη μνήμη, την προσοχή και τη διάθεση και μπορεί να προστατεύσουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα, όπως αναφέρεται στα γραφόμενα, για να επιβεβαιωθούν ορισμένα από αυτά τα ωφέλη στον άνθρωπο. Επίσης περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά σημαντικά για την υγεία των οστών τα σταφύλια, όπως ασβέστιο, Γιώργο, μαγνήσιο, φωσφόρο και βιταμίνη Κ. Ναι, η βιταμίνη Κ είναι πολύ σημαντική στο να αφομοιώνει κάποιος το ασβέστιο. Μάλιστα. Αντιγύρανση, φέρτε μας ποσότητες τώρα. Η ρεσβερατρόλη στα σταφύλια έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιεί γονίδια που σχετίζονται με την βραδύτερη γύρανση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το γεγονός ότι οι παλιοί είχαν σταφύλι και έτρωγαν και έφταναν σε μεγαλύτερες ηλικίες δεν είναι τυχαίο. Ή και το κρασί που έφτιαχναν και έπιναν. Ακριβώς. Διότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα ήταν το κύριο φαγητό, θα έλεγα. Διότι ο κόσμος δεν ζούσε από το σταφύλι, από τη σταφίδα, από το σουτσούκο, από τα παράγωγα. Και όχι από τις φρουταρίες και τα πολυκαταστήματα. Ακριβώς. Και τέλος λέει εδώ, τα σταφύλια περιέχουν ενώσεις που μπορεί να παρέχουν αντιφλεγμονώδη δράση, οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν από ορισμένες καρδιακές και εντερικές παθήσεις. Ναι, σίγουρα το σταφύλι είναι υγεία και είναι η εποχή του. Είναι πολύ σημαντικό το κάθε φρούτο να το τρώμε στη σωστή εποχή, διότι ο Θεός και η φύση δεν το έχουν βάλει τυχαία. Μάλιστα. Χρησιμοποιούμε σταφύλια όχι μόνο στις φρουτοσαλάτες, αλλά και στις σαλάτες. Κάτι το οποίο είναι άγνωστο σε εμάς στην Κύπρο. Όπως και στα μήλα και ναι. Οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με φρούτο ή αποξηραμένο. Ναι, τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες κουρμές σαλάτες με φρούτα μέσα που μπορεί να βάλει κάποιος, είναι σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία. Η επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ, να κάνετε και την καλοσύνη στο κοντρόλ, είναι ο γνωστός σουτσούκος. Ακριβώς, ο παραδοσιακός ο σουτσούκος. Μάλιστα. Ο οποίος φτιάχνεται από το μούστο, δηλαδή από το χυμό του σταφυλιού. Γιώργο. Ναι, βεβαίως. Είναι με αμύγδαλα μέσα, κυπριακά αμύγδαλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ή καρύδι. Το αμύγδαλο όμως αντέχει περισσότερο, έτσι χρησιμοποιούν περισσότερο αμύγδαλο. Και είναι ένα γλυκό σε εισαγωγικά, το οποίο είναι υγιεινό, το οποίο δεν έχει πρόσθετη ζάχαρη μέσα, άρα είναι η φυσική ζάχαρη που υπάρχει μέσα στο χυμό. Εξαρτάται βέβαια από ποιους παρασκευάζεται και αν ξέρουμε ότι όντως χρησιμοποιούνται τα σωστά υλικά. Ακριβώς. Αν πάμε παραδοσιακά στα χωριά, όμως μπορώ να πω ότι τα περισσότερα χωριά έχουν παραμείνει ευτυχώς στον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς να προσθέτουν ζάχαρη. Και πιστοί στα υλικά που πρέπει να έχουν μέσα για την παρασκευή ενός σουτσούκου. Ακριβώς. Μάλιστα. Σε εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα, σουτσούκος είναι αυτό που βλέπετε. Είναι γλυκό, είναι με μουσταλευριά, την γνωστή μουσταλευριά, την οποία όμως περνάμε με μία κλωστή τα αμύγδαλα και τα καρύδια και την βουτάμε σε αυτή τη μουσταλευριά με υπομονή. Περιμένουμε την πρώτη φορά να στεγνώσει, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη. Δεν ξέρω πόσες φορές το κάνουν. Είναι αρκετές φορές για να μπορέσει να κρατήσει. Και ναι. Να κρατήσει αυτό το σχήμα και να γίνει σε αυτό το χοντρό ναι. Μέγεθος. Μάλιστα, για να μπορέσει να πάρει αυτό το μέγεθος που βλέπετε. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια που είναι το aloe vera. Αυτό το θαυματουργό. Γιώργο. Ναι. Εδώ έχω φέρει δύο είδη αλόι. Να εξηγήσω τη διαφορά. Αυτό είναι το aloe vera, το οποίο κάνει και το κίτρινο το λουλούδι. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο. Και θα δείξω και πώς το κόβουμε και πώς το χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Και εδώ είναι το aloe alporense, που είναι και στη φωτογραφία συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι το aloe alporense, είναι η διαφορετική ποικιλία. Ποια η διαφορά τους. Ποια η διαφορά των δύο. Δείξε και το άλλο, γιατί δεν το είχαμε δει προηγουμένως. Ναι, ναι. Το aloe vera είναι εδώ, στο αριστερό μου χέρι, αυτόν εδώ. Το οποίο κάνει κίτρινο λουλούδι στην εποχή, την άνοιξη συνήθως. Ενώ το aloe alporense κάνει κόκκινο λουλούδι. Α. Έχουμε και διαφορά στο λουλούδι. Μάλιστα. Είναι κοντινά σε σχήματα και σε μέγεθος. Αν δεν τα γνωρίζεις, δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, ίσως, Γιώργο. Έχουν όμως και τα δύο τις ίδιες ιδιότητες.
Πάνω κάτω, ναι, υπάρχουν διάφορες. Έχει που λένε ότι το aloe vera είναι πιο δυνατόν από το αλπορένσε. Έχει βιβλιογραφίες που λένε ότι το αλπορένσε είναι πιο καλό από το aloe. Πάντως φαίνεται ότι γενικά είναι πολύ κοντά τα αποτελέσματα. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο. Είναι πιο εύκολος ο τρόπος να χρησιμοποιήσουμε το aloe, το αλπορένσε, το οποίο, όπως βλέπετε, κόβοντας το, δεν βγάζει σχεδόν καθόλου αλοΐνη, δεν έχει καθόλου... Ναι, σε σχέση με το άλλο αλοέ, το οποίο θα μπορούσε οπωσδήποτε, θα έρθω κοντά σου για να σε βοηθήσω. Ναι, ναι. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου ή πολύ λίγο. Μάλιστα. Άρα ερχόμαστε, καθαρίζουμε λίγο τα αγκαθάκια δεξιά-αριστερά. Έλα. Και μετά κόβεται έτσι. Μάλιστα. Ουσιαστικά η χρήση του ποια είναι, για να εξηγήσουμε. Δηλαδή θα, το έχουμε στην αυλή, το έχουμε σε γλάστρες. Έχουμε διάφορες χρήσεις. Μάλιστα. Άρα η μία χρήση είναι μπορούμε να το κόψουμε κομματάκια έτσι. Δηλαδή μόνο αριστερά και δεξιά το από πάνω αυτό δεν το καθαρίζουμε. Όχι. Στο aloe alporense μπορούμε έτσι όπως είναι να το βάλουμε στο blender ή στον χυμωτή. Μάλιστα. Και να βγει ο χυμός απευθείας. Ή μπορούμε να καθαρίσουμε, να τα μοιράσουμε στη μέση τα δύο κομματάκια, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για επάλυψη στο δέρμα. Μπορεί να είναι στα χέρια. Για ποιο λόγο, για κουνούπια. Είναι για κουνούπια, για εγκάβματα, είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης για ενυδάτωση, γιατί τώρα το καλοκαίρι που έχουμε πρόβλημα με ενυδάτωση. Μάλιστα. Και εάν κάνουμε και την κίνηση έτσι, βλέπετε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το δέρμα το απορροφά. Μάλιστα. Και νιώθεις μετά την διαφορά στο δέρμα, την ωραία ενυδάτωση. Είναι σαν βελούδινο. Ναι, ναι, είναι σαν βελούδινο. Άρα για εγκάβματα, για τσιμπήματα από κουνούπια, για τραυματισμούς, Γιώργο. Για τραυματισμούς μπορούμε επίσης να κόψουμε ένα κομματάκι, να βάλουμε το aloe vera και να το τυλίξουμε. Εξαρτάται από το τραύμα, ωστόσο. Σίγουρα, αλλά είναι περισσότερο για εγκάβματα. Το aloe vera ή το alporense είναι τα καλύτερα για εγκάβματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το alporense. Το alporense. Και για να το καταλάβω και πιο σωστά, είναι πιο ανοιχτό. Δεν είναι τόσο μαζεμένο όσο η κανονική aloe vera. Ναι, και βγάζει και πάρα πολλά, κοντά του είναι και πιο μικρά τα φύλλα. Και πιο μικρά τα φύλλα. Στο aloe vera συνήθως είναι πιο μεγάλο, να κόψουμε ένα. Ναι, να το κρατήσω εγώ ή να το δείξω. Που έχει αρκετή διαφορά. Ναι. Έχει αρκετή. Όταν κάτσεις και το προσέξεις, έχει αρκετή διαφορά. Ναι. Ειδικά στη φύση, εκεί αντιλαμβάνεσαι περισσότερο την διαφορά. Ναι. Το aloe vera χρειαζόμαστε λίγη προσοχή όταν το κόβουμε. Συνήθως πρέπει να το αφήσουμε έτσι για 20 λεπτά. Γιατί τρέχει περισσότερο αλοΐνη, έχει περισσότερο αλοΐνη μέσα. Κι όμως, έχεις δίκιο. Και είναι κυτρινοποί. Κυτρινοποί, ναι, φαίνεται. Και δεν μπορούμε, ακόμα το φύλλο που κόψαμε ήταν ακραία, μπορούμε να κόψουμε ένα φύλλο που να έχει περισσότερο ζωμό μέσα. Α, έτσι να φαίνεται περισσότερο. Έτω, αμέσως βλέπετε. Ναι, στάζει αμέσως. Στάζει αμέσως. Σε αντίθεση με το προηγούμενο. Το αφήνουμε 20 λεπτά να τρέξει αλοΐνη από μέσα και μετά για να το χρησιμοποιήσουμε σε χυμό. Τότε πρέπει να το καθαρίσουμε ολόκληρο, δηλαδή καθαρίζουμε πάντοτε τις άκριες, καθαρίζουμε να φύγουν τα αγκάθια. Τα αγκάθια. Θέλουμε να φύγει και το σκληρό μέρος. Το σκληρό μέρος, διότι εάν το χρησιμοποιήσουμε θα έχουμε ακατάσχετες ευκυλιότητες, έτσι πρέπει να το αφαιρέσουμε. Μάλιστα. Και στην ουσία θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τον τζέλιν από μέσα. Μάλιστα. Και το τζέλιν μπορούμε να το κάνουμε χυμό ή μπορούμε να το κόψουμε κομματάκια με λίγο μέλι και να το φάμε. Είναι και έντονη η μυρωδιά του, Γιώργο. Ακριβώς. Είναι η αλοΐνη. Ήδη εδώ έχουμε χυμό έτοιμο. Μάλιστα. Το οποίο είναι με μέλι, γιατί να μην ξεχνούμε ότι η οικογένεια των αλοΐνη είναι από τα πιο πικρά. Άρα έτσι είναι σημαντικό. Να βάλουμε έναν γλυκαντικό. Πώς το φτιάχνουμε, μέσα. Το χυμό από αλόε. Λοιπόν, ο χυμός από αλόε, πιο εύκολος τρόπος είναι εάν έχουμε το λεγόμενο slow juicer, δηλαδή ο χυμωτής, μπορείς να δοκιμάσεις. Ναι. Είναι παγωμένο. Είναι παγωμένο, το βάζουμε στο θάλαμο. Να πω ότι αυξάνονται οι ιδιότητες και τα τεχνοστοιχεία όταν το βάλουμε στην κατάψυξη. Αλήθεια. Ναι, το αλόε. Δηλαδή, όταν το επεξεργαστούμε και το φέρουμε σε αυτή τη μορφή που θα μας πεις πώς το φτιάχνουμε. Όταν το βάλουμε στην κατάψυξη, αυξάνονται οι ιδιότητες. Αυξάνονται οι ιδιότητες. Ναι, έχουν γίνει έρευνες από το 1930 περίπου από τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν φτάσει σε αυτήν τη γνώση. Έτσι, ναι. Είναι ο τρόπος ο οποίος. Οι Σοβιετικοί δεν είναι τυχαίο που έχουν κλινικές πολύ προηγμένες
εδώ και δεκαετίες, ναι, στην πρώην Σοβιετική, πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση, όπου υπάρχουν ακόμη και κλινικές αντιγύρανσης και όχι μόνο, και οξυγόνωσης του αίματος και διαφόρων άλλων παθήσεων που θεωρούμε ότι ίσως για εμάς να είναι ανίατες. Ακριβώς. Αλλά στην περιοχή αυτή να αντιμετωπίζουν. Και για τα φυτά και για τα δάση και για όλα έχουν πάρα πολλές έρευνες. Μάλιστα. Πώς λοιπόν φτιάχνεται ο χυμός αλόι? Λοιπόν, ο χυμός αλόι πολύ εύκολα μπορεί στο blender κάποιος, αν δεν έχει χυμωτή στο σπίτι. Εάν χρησιμοποιήσει το αλπορένσε, τότε με το φύλλο απ' έξω, το πλένει απλώς και το χρησιμοποιεί. Α, το αλπορένσε είναι αυτό που κόψαμε με το πρώτο. Ναι. Άρα είναι αυτό εδώ το φυτό. Αυτό είναι εδώ το φυτό. Ναι, το οποίο είναι... Άρα δεν κόβουμε το εξωτερικό, δεν καθαρίζουμε το εξωτερικό μέρος. Όχι. Μόνο τα αγκάθια του. Ακριβώς. Μάλιστα. Ενώ το κανονικό αλόε ή πώς λέγεται αλλιώς. Το αλόι βέρα, το αλόι που βέρα. Είναι αυτόν εδώ. Εδώ πρέπει να καθαρίσουμε το φυτό, να βγάλουμε τον τζέλιν από μέσα και να χρησιμοποιήσουμε. Άρα θα καθαρίσουμε και όλη τη φλούδα. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και μετά. Μετά ερχόμαστε και προσθέτουμε όσο μέλιν θέλουμε, ανάλογα με το πόσο μπορούμε να πάρουμε το πικρό. Δηλαδή. Βάζουμε όλο αυτό το υλικό στο blender και προσθέτουμε μέλι. Ναι, μπορούμε να το πάρουμε με μέλι ή κάποιοι που δεν θέλουν να έχει τόσες ίνες, μπορεί να το σουρώσουμε, άρα να φύγουν αρκετές ίνες και να πάρουμε, παρόλο που οι ίνες είναι πολύ υγιεινό για το... Στη θέση του μελιού. Στη θέση του μελιού μπορεί να μπει μαύρη ζάχαρη, ναι. Μπορεί να μπει λίγο λεμόνι ή τρίψιμο από το λεμόνι το εξωτερικό. Μάλιστα. Ακάβε. Ακάβε μπορεί να μπει οτιδήποτε γλυκαντικό θέλουμε βασικά. Μάλιστα. Και επισημαίνω το ακάβε γιατί είναι το αντίστοιχο του μελιού, το οποίο όμως είναι ειδικό για ανθρώπους και κατάλληλο για ανθρώπους που δεν μπορούν να καταναλώσουν μέλι και ζάχαρη. Ακριβώς. Ή στέβια επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Άρα μπορούμε τον χυμό αυτό ή αυτό το υλικό από το αλόε να το βάλουμε μαζί με στέβια ή με λεμόνι ή με οτιδήποτε άλλο γλυκαντικό εκτός από μέλι. Ναι. Και μέλι. Και μέλι. Και μέλι, ναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πολύ ωραία. Και μετά. Μετά το βάζουμε στην κατάψυξη, εκείνο που θα πιούμε την ίδια δηλαδή μέρα. Δηλαδή αυτό είναι, το ανακατεύουμε και τίποτα. Ανακατεύουμε, τίποτα άλλο. Ναι, δεν είναι κάτι δηλαδή, δύσκολο. Και πώς πήρε αυτό το χρώμα. Το χρώμα το παίρνει αυτόν από το μέλι. Κυρίως από το μέλι. Το μέλι με το αλόι φέρνει έναν κοκκινοπό χρώμα. Μάλιστα. Ενώ αν δεν βάλουμε μέλι θα είναι πιο κίτρινοπό, διαφανές θα έλεγα, προς άσπρο. Μάλιστα. Το χρώμα. Αυτός είναι ο λόγος που πήρε αυτό το ροζ χρώμα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τι βάζουμε μέσα, γιατί θεώρησα ότι πιθανόν να υπάρχει κάτι άλλο που να... Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διότι το αλόι είναι εντελώς άχρωμο ή και λίγο κυκτρινοπό. Ακριβώς. Ανάλογα ακριβώς. Με το... Είναι το μέλι που φέρνει αυτό το χρώμα. Και μπορούμε, η ποσότητα που μπορούμε να παίρνουμε είναι είτε 3 κουταλιές την ημέρα, κάποιος που δεν έχει ξαναπάρει, είτε περίπου έναν ποτηράκι του καφέ πρωίν και έναν το βράδυ. Κάποιος μπορεί να ανεβάσει τη δόση, αλλά σιγά-σιγά. Μάλιστα. Μεγάλες ποσότητες μπορεί να μας μειώσουν απότομα την αρτηριακή πίεση, έτσι θέλουμε λίγη προσοχή. Άρα λοιπόν, ας αναφερθούμε στις ιδιότητες του aloe vera. Ναι, η κύρια ιδιότητα του aloe vera για χυμών είναι πρώτα-πρώτα είναι αντικαρκινική. Βλέπουμε άτομα τα οποία παίρνουν να μειώνονται οι καρκινικοί δείχτες. Μάλιστα. Άρα είναι, μπορούμε να το δούμε αυτό με επιστημονικές μελέτες. Το aloe vera είναι πολύ πλούσιο σε ίχνες στοιχεία ενέργεια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν πιεις το aloe vera, ειδικά το πρωί, νιώθεις ενέργεια, νιώθεις κίνηση, έχει βιταμίνες. Δεν έχει βιταμίνη και ίχνος στοιχείων, μπορεί να μην υπάρχει μέσα σε αυτόν το φυτό. Μάλιστα. Δεν ενοχλεί σε οποιαδήποτε πάθηση. Όχι, δεν έχουμε ενδείξεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσοχή στην ποσότητα, διότι δεν είναι όπως το πορτοκάλι για τους Κύπριους. Οι Λατινοαμερικάνοι αυτοί το πίνουν ολόκληρα ποτήρια. Γιατί είναι στον DNA τους πια. Ακριβώς. Το εμείς πρέπει σιγά-σιγά. Δεν το παίρνουμε σε άτομα που έχουν πρόβλημα με πληγές, δηλαδή μπορεί να φέρει μεγάλη ποσότητα μήλο μόνο, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Για να μην κλείνουν οι πληγές. Για να μην κλείνουν οι πληγές. Άρα το χρησιμοποιούμε με μέτρο. Μάλιστα. Άρα αυτή η ποσότητα που είναι 2-3 κουταλιά. Ναι, είναι μια χαρά, μπορείς να το πάρεις. Εγώ είμαι συνηθισμένος, πίνω λίγο περισσότερο. Ναι, γιατί το επεξεργάζεσαι κιόλας. Το επεξεργάζουμε έτσι, πίνω περίπου 3,5 ποτηράκια κάθε μέρα. Είναι πολύ ωραίο. Πράγματι είναι. Έχει μια χαρακτηριστική γεύση, ίσως και ουδέτερη ως πικρή, αλλά αυτό εξαρτάται και από το πόσο γλυκό είναι το προσθετικό. Δηλαδή η ζάχαρη, η το στέβια, ή το μέλι, ή το ακάβε και το καθεξής. Αυτό έχει λίγη ποσότητα μέλι. Ναι. Μυρίζει όμως το μέλι, είναι θυμαρίσιο. Ναι, είναι θυμαρίσιο μέλι καλής ποιότητας. Διότι κερδίζουμε και τα θετικά του μελιού. Να μην ξεχνούμε ότι το μέλι είναι και αυτό μια υπερτροφή, ένα φυσικό αντιβιωτικό.
Άρα έχουμε 2-1 σε αυτή την περίπτωση. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το aloe vera? Βασικά για το aloe vera μπορούμε να πούμε ότι κάποιος που θέλει να το φυτέψει είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή παίρνουμε ένα κομμάτι έτσι όπως βγαίνει για παράδειγμα. Μπορεί να κοπεί από κάποιο άλλο στέλεχος και ολόησια να το ρίξουμε μέσα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, μέσα στο χώμα αμέσως, βγάζει πάρα πολλά παραπούλια. Μπορούμε να το φυτέψουμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν προτιμούμε να έχει πάρα πολύ ηλιοφάνεια. Δηλαδή θέλουμε εκεί που είναι να υπάρχει και σκιά. Μάλιστα. Για να, διότι όταν υπάρχει πολύ ηλιοφάνεια θα έχουμε λιγότερο χυμό. Μάλιστα. Όταν είναι φυτείες, κανονικά πρέπει να έχουμε 40 με 50% σκιάση. Άρα να μην το έχουμε εκτεθειμένο απευθείας στον ήλιο. Ακριβώς. Γιατί έχω δει ότι αν κάποιες γλάστρες στο σπίτι είναι εκτεθειμένες απευθείας στον ήλιο, το aloe vera σκουραίνει. Ναι, και δεν έχει και χυμό μέσα. Κιτρινίζει, ναι, γίνεται καφέ. Σταφυλώνει κατά την Κυπριακή. Ακριβώς. Στεγνώνει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κρίμα. Γιατί δεν έχει αυτή τη ζωντάνια αυτού του πράσινου και αυτού του χυμόδους χαρακτήρα που έχει η αλόε. Αυτά στη Λατινική Αμερική γίνονται 1,5-2 μέτρα το κάθε φύλλο, πολύ μεγάλα, τα οποία του αρέσει το τροπικό κλίμα. Δηλαδή θέλει λίγο ήλιο, θέλει βροχή, θέλει λίγη υγρασία. Είναι όλα με μέτρο, όχι υπερβολικά, γιατί θα λιώσει. Μάλιστα. Το καλύτερο βότανο για εξωτερική χρήση για εγκάβματα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Έλληνας, τονώνει τον οργανισμό και προστατεύει από ασθένειες, βοηθά σε δυσκυλιότητα, βοηθά σε στομαχικά προβλήματα, βοηθά στον καρκίνο και στην νεφρική ανεπάρκεια. Επισημαίνεται ότι η κατανάλωσή του θα πρέπει να είναι με μέτρο, γιατί ρίχνει την αρτηριακή πίεση, έχει αυτή την ιδιότητα. Ναι, ναι, ρίχνει την αρτηριακή πίεση και άτομα που το πίνουν συχνά βλέπουν ότι ρυθμίζει την πίεση τους προς τα κάτω. Μάλιστα. Θα πρέπει να σας πούμε ότι όλα όσα αναφέρουμε εδώ τα βλέπετε και τα ανακαλύπτεται σε αυτό το υπέροχο μικρό βιβλιαράκι, το βιβλίο, το μικρό βιβλίο βοτανολογίας, το οποίο βρίσκουμε πού, Γιώργο? Το βρίσκουμε στα μεγάλα βιβλιοπωλεία και σε αρκετά βιολογικά καταστήματα. Μάλιστα, το οποίο είναι ένας τρόπος για να δώσει στον αναγνώστη, όπως αναφέρει στο πιστόφυλλο, ένα απλό, καθαρό και κυρίως πρακτικό τρόπο για τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων, γιατί ο τίτλος μας «Η φύση γιατρεύει» δεν είναι τυχαίος. Ακριβώς. Σήμερα. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε παρακαλώ και καλή συνέχεια στο κοντρόλ στην επόμενη διαφάνεια. Είναι το γαϊδουράγκαθο. Ναι, εδώ είναι το γαϊδουράγκαθο. Το γαϊδουράγκαθο είναι για μένα το πιο σημαντικό βότανο αποτοξίνωσης. Είναι ένα βότανο το οποίο έχει να κάνει απευθείας να αποτοξινώσει και να καθαρίσει το σηκώτη. Χρησιμοποιούμε, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, τα μαλλιά, μόλις ξηρανθούν δηλαδή. Αυτά τα ροζ. Ναι, αυτά τα ροζ τα οποία γίνονται καφέ μόλις ξηρανθούν. Και το σπόρο, γιατί κάθε έναν από τα μαλλιά στο τέρμα έχει και σπόρο. Για να δούμε τι έφερε μπροστά σου. Και το σπόρο επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε λάδι. Εδώ είναι και το αποξηραμένο. Κράτησε το εκεί, Γιώργο. Αυτό είναι το αποξηραμένο μοβ που είδαμε. Μάλιστα, το οποίο έχει κάθε, δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε τόση λεπτομέρεια, κάθε ένα από τα φυλλαράκια έχει και ένα μαύρο σποράκι. Το μαύρο το σποράκι έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Μάλιστα, κράτησε το εκεί, Γιώργο. Ναι. Για τσάια μπορούμε να το κάνουμε ένα φέψιμο όλο μαζί και να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά για άτομα τα οποία έχουν κύρωση σηκωτιού ή σοβαρές ασθενείες στο σηκώτη, τότε τους δίνουμε λάδι από το συγκεκριμένο και χωρίς υπερβολή. Φαίνεται το μαύρο. Ναι, σημείο. Φαίνονται, ναι. Βλέπουμε να γίνονται θαύματα από το συγκεκριμένο βότανο για άτομα τα οποία έχουν παθήσει ιδιαίτερα στο σηκώτη. Αλήθεια? Ναι. Μάλιστα. Είχαμε πολλά άτομα τα οποία έχουν θεραπευτεί με κυρώσεις σηκωτιού ή δύσκολες ασθένειες στο σηκώτη, λίπος στο σηκώτη. Συνήθως είναι μια θεραπεία 2 με 3 μήνες και μετά βλέπεις τη μεγάλη βελτίωση. Γι' αυτό για μένα είναι ένα από το πιο σημαντικό βότανο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην αποτοξίνωση. Διαβάζω εδώ. Αποτοξινώνει το σηκώτη, γράφει στο βιβλίο του ο κύριος Έλληνας. Τονώνει ολόκληρο τον οργανισμό. Βοηθά σε υπατήτιδα. Βοηθά σε ίκτερο. Βοηθά σε κύρωση του ύπατος. Βοηθά σε προβλήματα της χολιδόχου κύστης. Είναι αντίδοτο σε δηλητηριάσεις από μύκητες.
Δυναμώνει τη μνήμη, βοηθά τη ψωρίαση, βοηθά στη μείωση των οργανικών βλαβών από αλκοόλ, βοηθά στη δυσκυλιότητα, μεταβάλλει ευνοϊκά τα επίπεδα των υπατικών ενζήμων, βοηθά άτομα με λίπος στο σηκώτη, βοηθά σε απώλεια βάρους, βοηθά σε διαβητικούς, βοηθά σε μείωση χοληστερόλης και στη μείωση των τριγλυκερίδιων. Ναι. Μάλιστα. Και πώς παρασκευάζεται, ως αφέψιμα? Ως αφέψιμα είναι ένας ο τρόπος το οποίο μπορούμε να το πάρουμε. Μπορούμε να το πάρουμε και σε βάμαση, σε υγρή μορφή, δηλαδή σε μπουκαλάκι. Α, το έχεις. Άρα να χρησιμοποιήσει κάποιος 20 σταγόνες σε μισό ποτήρι νερό με άδειο στομάχι 3 φορές την ημέρα είναι μια εύκολη λύση. Μα κράτησε μας το εκεί, Γιώργο. Ναι. Και το άλλο, το πιο και για άτομα που έχουν σοβαρή πάθηση όμως, όπως είναι η κύρωση, τότε ερχόμαστε και βάζουμε μέσα. Κάνουμε αφέψιμα. Χρησιμοποιούμε το λάδι από τη μικρή κοκκόλα. Δηλαδή συμπιέζεται και βγαίνει το λάδι. Τον κόκκο που ανέφερες χαρακτηριστικά. Mm. Και το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Ναι, πρέπει να είναι καθημερινή βάση. Όταν κάνουμε μία αποτοξίνωση, το πιο σωστό είναι να το κάνουμε για 3 μήνες τουλάχιστον. Μάλιστα. Συνεχόμενος για να καθαρίσει ο οργανισμός και είναι μια καλή προστασία για το σώμα μας, για τον οργανισμό μας. Είναι η πρόληψη που λέμε αυτό. Mm. Είναι το πιο σημαντικό που είναι η πρόληψη. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το γαϊδουράγκαθο? Νομίζω είμαστε OK για το γαϊδουράγκαθο. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια και είναι η καρυδιά. Ναι. Γιώργο. Η καρυδιά μας, εκτός από το καρύδιν, το οποίο σαν σχήμα ξέρουμε όλοι ότι μοιάζει με τον εγκέφαλο και τα ωμέγα 3 που έχουν και τα συστατικά βοηθούν στην καλή μνήμη του εγκεφάλου. Το καρύδιν όμως, το φύλλο της καρυδιάς, το χρησιμοποιούμε, το κόβουμε τώρα το καλοκαίρι, ναι, και βοηθάει πάρα πολύ. Το πιο δυνατό σημείο που έχω δει είναι για ρευματισμούς, για άτομα τα οποία έχουν πόνους στα αθλητικά, είναι πολύ πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα. Και πώς το φτιάχνουμε, ως αφέψιμα ή ως έκχυμα? Ως έκχυμα όταν είναι ξηρών, είναι ικανοποιητικό, σπάζουμε τα φύλλα. Να εξηγήσουμε τη διαφορά του έκχυματος και του αφέψιματος, για να καταλάβουν και οι φίλοι τη λιθέρωση. Ναι, ακριβώς. Το αφέψιμα, όπως το λέει και η λέξη, το αφήνουμε να ψηθεί. Δηλαδή, το βάζουμε μέσα σε μπρίκι με νερό. Ακριβώς. Και το αφήνουμε και να χογλάζουμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είναι το αφέψιμα. Το έκχυμα. Το έκχυμα βάζουμε τα λουλούδια μας ή τα φύλλα μέσα σε έναν δοχείο, βάζουμε το καυτό των νερών από το βραστήριο και το αφήνουμε 15 μήκες να μουλιάσει. Μουλιάσει. Και μετά το σουρώνουμε. Μετά το σουρώνουμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ως έκχυμα, τα φύλλα της καρυδιάς. Τα φύλλα της καρυδιάς, δεν είναι αυτά που τα πράσινα. Τα αποξηραίνουμε ή τα μπορούμε να τα βράσουμε και φρέσκα? Και φρέσκα μπορούμε να τα βράσουμε, αλλά συνήθως τα βότανα είναι καλά να τα κόβουμε στην εποχή του για να έχουμε το χειμώνα. Μάλιστα. Άρα τώρα είναι η εποχή να έχεις το κόψουμε. Έχεις φέρει μαζί σου φύλλα? Έχω φέρει φύλλα ξηρά, τα οποία είναι αυτά εδώ. Μάλιστα. Είναι τα φύλλα της καρυδιάς. Βάλε λίγο το γαϊδουράγκαθο και το βάμα δίπλα για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη οπτική. Και επειδή δεν μπορώ να είμαι δίπλα σου να βοηθήσω. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Να τα δείξουμε έτσι απλά. Ωραία. Είναι τα φύλλα της καρυδιάς εδώ. Μάλιστα. Τα οποία βρίσκουμε στο εμπόριο. Τα και βρίσκουμε... τα βρίσκουμε και σε συσκευασίες, ναι. Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν παντού πλέον αυτά τα οποία μπορούμε να βρούμε χωρίς κανένα ρόλο. Και αυτά τα κάνουμε και έγχυμα και αφέψιμα. Ναι, και θα δείξω και κάτι που είναι σπάνιο έτσι για την Κύπρο. Άλιστα. Είναι πράσινο, επειδή είπαμε και για τη μνήμη όπως βοηθούν τα καρύδια, είναι το τσίνκο πιλόπα. Μάλιστα. Και είναι ένα φυτό το οποίο μας έρχεται από την Κίνα. Είναι το πιο διάσημο, να το πω, φυτό για τη μνήμη. Και είναι από τα φυτά τα οποία έχουν περάσει από τους παγετώνες. Βλέπετε, είναι πολύ παράξενο το φύλλο του. Είναι σαν και κάποιο έντομο το έχει μασουλήσει. Ακριβώς. Ενώ δεν είναι. Είναι έτσι το σχήμα του. Είναι έτσι το σχήμα του, ναι. Τσίγκο. Τσίγκο πιλόπα. Είναι το πιο δυνατό βότανο στον κόσμο για τη μνήμη. Για τη μνήμη. Ναι. Και πώς το χρησιμοποιούμε, ως βάμα από τα φαρμακεία και από τα κατάλληλα καταστήματα με φυτικά και φυσικά προϊόντα? Υπάρχει σε όλες τις μορφές, σε βάμα, σε χάπια, σε καψούλες, σε τσάι μπορεί να το πάρει κάποιος. Υπάρχει σε όλες τις μορφές γιατί πλέον έχει γίνει τόσο γνωστό ανά τον κόσμο. Και προσπαθούμε τώρα και στην Κύπρο να κάνουμε έστω και μικρές καλλιέργειες με πολλές δυσκολίες. Να θα χρειαστούμε ποσότητες τέτοιου. Ναι. Εγώ και ο καλός συνάδελφος στο Control, Πέτρος ο Γκίτος, σήμερα στη συνοδησία. Πέτρο, το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε εσύ ό,τι αφορά τη μνήμη. Έχουμε κάτι άλλο για την καρυδιά, Γιώργο?
Για την καρυδιά, αυτά το μόνο που θα ήθελα να πω ότι στο εξωτερικό το πράσινο μέρος που βλέπουμε στη φωτογραφία του καρυδιού, που είναι εκείνο που ανοίγει, ναι, χρησιμοποιείται για δερματικές παθήσεις. Να πούμε ότι το καρύδι έχει αυτή τη μορφή όταν είναι φρέσκο. Στη συνέχεια είναι που αποξηραίνεται και σκληραίνει. Βασικά ανοίγει. Ανοίγει όπως το αμύγδαλο. Ανοίγει όπως το αμύγδαλο, ακριβώς. Ναι, και μένει το εσωτερικό του, το οποίο είναι αυτό το ξηρό, το σκληρό που βλέπουμε το καφέ. Ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια που είναι η Μέντα, ο Δυόσμος. Ναι, η οικογένεια της Μέντας, έχουμε το Δυόσμο, έχουμε την Καλαμίθα, έχουμε τη Μέντα την Ακουάτικα, τη Μέντα την Πιπερίτα, είναι μια ολόκληρη οικογένεια. Ναι. Να πούμε ότι τη Μέντα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το εθέριον έλαιο, το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως στις πνοές και στους κροτάφους, βάζουμε για τον πονοκέφαλο, είναι το νούμερο ένα. Εθέριο έλαιο, το οποίο είναι σε μικρά μπουκαλάκια, έτσι. Μικρά μπουκαλάκια, με το σταγόνες, με βάζουμε σταγόνες στην άκρη του δακτύλου. Και βάζουμε ένα απευθείας στο δέρμα, ναι, εδώ στους κροτάφους. Μάλιστα. Τη Μέντα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην Κύπρο μετά τα ωραία φαγητά που τρώμε, και ειδικά τις δεσταβέρνες, και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Ας προσέχαμε. Λιγότερη ποσότητα ούκεν το πολλό το εύ. Ακριβώς, αλλά είναι αυτό που θα βοηθήσει να έχουμε μια καλή χώνευση. Μάλιστα. Μετά, άρα μπορούμε να το πάρουμε. Άρα μπορούμε να κάνουμε ένα τσάι. Ένα τσάι. Με Δυόσμο το βράδυ. Ακριβώς. Αν έχουμε καταναλώσει πολύ φαγητό. Αλλά ακόμη και όχι, νομίζω ότι βοηθάει. Βοηθάει τη χώνευση, άρα βοηθάει να έχουμε έναν καλύτερο ύπνο και να έχουμε πιο βαθύ ύπνο. Α. Είναι πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει, χαλαρώνουμε δηλαδή και μπορούμε να κοιμηθούμε. Πάρα πολύ. Όταν πιούμε ένα τσάι Δυόσμου το βράδυ, δεν μας κρατάει ξύπνιους. Όχι, το ανάποδο. Ναι. Και η μεθόλη που έχει η Μέντα επίσης βοηθάει πάρα πολύ τα έντερα να ξεφουσκώσουν, για άτομα που έχουν προβλήματα στα έντερα. Μάλιστα. Άρα το παραδοσιακό Δυόσμος που είχαν και οι γιαγιάδες και ίσως να έχουμε ακόμη στις αυλές, είναι θαυματουργός. Είναι θαυματουργός. Δεν είναι τυχαίο που υπήρχε στις αυλές μαζί με τα απαραίτητα. Βλέπω εδώ στο βιβλίο σου η Μέντα. Βοηθά στο στομάχι, βοηθά στα έντερα, βοηθά στις αναγούλες. Βοηθάς τις ζαλάδες, βοηθάς τις ημικρανίες, βοηθάς τον πονοκέφαλο, είναι ορεκτικό, βοηθάς την χολή, διαλύει τις πέτρες στη χολή, είναι αιμοστατικό, είναι αφροδισιακό και καθαρίζει το αίμα. Και το χρησιμοποιούμε ως έκχυμα και αυτό, δηλαδή το βάζουμε μέσα σε ένα μπολ, βάζουμε από πάνω ζεστό νερό και το αφήνουμε και μουλιάζει και το σουρώνουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Στην Ελλάδα πρόσφατα είδα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Στις καφετέρειες σου βάζει το ζεστό το νερό το καυτό και σου βάζει μέσα φρέσκο δυόσμο. Μάλιστα. Το κλείνει από πάνω, το αφήνει και μουλιάζει και μετά το. Και μετά το χρησιμοποιείς. Το χρησιμοποιείς απευθείας. Πολύ ωραία. Υπέροχα, υπέροχα. Πάμε στο επόμενο που εμένα με συναρπάζει. Είναι το εξωτικό παπάγια. Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο πραγματικά με ενθουσίασε. Αυτό είναι το δέντρο και πώς. Γίνεται ο καρπός, έτσι, Γιώργο. Ναι, αυτό είναι ένα δέντρο στη Λεμεσόν, είναι και στην Κύπρο. Αυτό είναι στη Λεμεσό, Γιώργο. Ναι, είναι στη Λεμεσόν. Ναι, σε ένα φίλο. Μάλιστα. Ο οποίος. Μπράβο του. Μπόλικα παπάγια, δεν προλαβαίνουν να τα τρώμε, μας δωρίζει όλους. Να τον επισκεφθούμε. Καλά. Διότι πάμε να αγοράσουμε παπάγια από τις πυραγωγές ή μάγκο, και τις περισσότερες φορές είτε είναι ομά, είτε τα παίρνεις για να τα βάλεις στο σπίτι για να ψηθούν και στο τέλος δεν τρώγονται. Ναι. Γιώργο. Είναι και η επόμενη φωτογραφία που είναι πολύ ελκυστική. Έτσι δεν είναι, αυτή η σπόρη μαύρη στο εσωτερικό. Πώς καθαρίζεται, όπως το πεπόνι. Είναι όπως το πεπόνι. Δηλαδή αυτά τα μαύρα τα φεύγουμε, όπως φεύγουμε τους κόκκους του πεπονιού. Τα φεύγουμε παρόλο που είναι βρόσιμα και είναι καλά. Τρώγονται. Τρώγονται. Mm. Άρα είναι καλά να τρώμε και λίγα. Εντάξει, δεν μπορεί να φας πάρα πολλά γιατί δεν είναι τόσο ωραία. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο βότανο, κυρίως αντιοξειδωτικών. Έχει αρκετές πολυφενόλες. Θεωρείται αντικαρκινική τροφή, έχει βιταμίνη C μέσα και είναι της εποχής, δηλαδή τώρα είναι η εποχή που οριμάζει μέχρι το νιόβρι. Μάλιστα. Και να πω ότι πολλά σπίτια σε παραλιακές πόλεις τώρα βλέπω να έχουν στον κήπον τους παπάγια. Κάνει και στη Λάρνακα, έχω δει και στη Λεμεσόν αρκετά. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να φυτέψει. Είναι και πολύ ωραίο μέσα σε φρούτο σαλάτα επίσης. Σαφέστατα. Υγιεινά αντιοξειδωτικά λέει εδώ, γνωστά ως καροτενοειδή. Επίσης έχει πρωτεΐνες, έχει βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη Β9, κάλιο και ιχνοστοιχεία σβεστίου, μαγνησίου και βιταμινών Β1, Β3, Β5 και Ε και Κ.
Ακριβώς. Είναι πολύ πλούσιο και είναι ένα από τα φρούτα τα οποία έχουν γίνει κυπριακά πλέον, να το πω έτσι. Όπως έχουμε και τα μάγκο, αυτή την εποχή τα μάγκο, τα μικρά τα μάγκο στην αγορά. Ναι. Να μην τα φοβηθείτε όταν είναι πράσινα, να τα πάρετε και σε 2-3 ημέρες όταν τα βάλετε μαζί με μήλα σε έναν σακουλάκι, ψήνονται πολύ γρήγορα. Αυτό θα ρωτούσα. Πώς μπορούμε να ψήσουμε ένα μάγκο το οποίο είναι πράσινο και πολύ σκληρό, σφιχτό? Ναι, είναι μαζί με μήλα, πιο εύκολος τρόπος, ή μπανάνες. Και τα κυπριακά, ειδικά τα μικρά, δοκιμάστε τα, είναι εξαιρετικά. Η γεύση είναι το κάτι άλλο. Όπως και το αβοκάτο, λέει ο καλός συνάδελφος στο κοντρόλ. Και το αβοκάτο με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή το βάζουμε δίπλα από μήλα, αν είναι σκληρό. Μήλα ή μπανάνες, ναι, ναι, ναι. Και οι μπανάνες. Οι μπανάνες. Και οι μπανάνες βοηθούν στο ψυχή. Μάλιστα. Μελέτες σημειώνουν ότι η ζαχαρωμένη παπάγια μπορεί να μειώσει το οξυδοτικό στρες σε ηλικιωμένους ενήλικες και άτομα με προδιαβήτη, ήπιο υποθυρεοειδισμό και υπατική νόσο. Γιώργο, διαβάζω. Ναι. Ναι, είναι, σε κάποιες χώρες το έχουν και ξηρών και το τρώνε, δηλαδή είναι καθημερινό. Παστό. Μάλλον, όπως τα παστά τα φρούτα. Ναι, όπως έχουμε εμείς τα παστά τα σίκα, αυτοί έχουν τα παστά τα παπάγια ή τα μάγκο. Έχει και αντικαρκινικές ιδιότητες, αναφέρουν τα γραφόμενα. Δείχνει ότι το λικοπένιο στην παπάγια μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου. Μπορεί να λειτουργήσει μειώνοντας τις ελεύθερες ρίζες που συμβάλλουν στον καρκίνο. Αναφέρεται εδώ, ενώ μπορεί να έχει και μερικά μοναδικά αποτελέσματα που δεν υπάρχουν σε άλλα φρούτα, γιατί μεταξύ 14 φρούτων και λαχανικών με γνωστές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μόνο η παπάγια κατέδειξε αντικαρκινική δραστηριότητα σε κύτταρα καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα. Σε μία μικρή μελέτη σε ηλικιωμένους ενήλικες με φλεγμονή και προκαρκινικές καταστάσεις στομάχου, ένα ζυμωμένο προπαρασκεύασμα παπάγιας μείωσε την οξυδοτική βλάβη. Μπορεί επίσης να βελτιώσει και την καρδιακή υγεία, αναφέρει εδώ το παπάγι. Ναι, ναι, είναι η πρόληψη. Είναι αυτό που λέμε το τι τρώμε, είναι αυτό που είμαστε. Άρα είναι πολύ σημαντικό το τι τρώμε. Μάλιστα, και φλεγμονές βλέπω εδώ. Ναι, είναι αντιφλεγμονώδες, παρόλο που το πιο δυνατόν αντιφλεγμονώδες θεωρούμε τον κουρκουμά πλέον στα βότανα. Μάλιστα. Και για τους άντρες, βλέπω εδώ ότι η μελέτη έδειξε ότι οι άντρες που αύξησαν την πρόσληψη φρούτων και λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε καροτενοειδή είχαν σημαντική μείωση του CRP, ενός συγκεκριμένου δείκτη φλεγμονής στον ανδρικό οργανισμό. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε άτομα που δεν τρώνε φρούτα ότι νεαροί 25-30 χρονών έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχουμε άτομα που δεν τρώνε καθόλου φρούτα. Είναι πολύ λίγα, ευτυχώς. Γι' αυτό προτείνουμε έναν κύριο, τουλάχιστον 3 μερίδες την ημέρα, να είναι φρούτα. Πάμε στην παπουτσοσιτζά, η γνωστή ως φραγκοσικιά επιστημονικά. Ναι, ναι, ναι. Έλα, πάμε. Εδώ να πούμε ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες από το βιβλίο της δόκτωρας Κυριακής Ζανέτου. Είναι η πρώτη βοτανολόγος από την Κύπρο. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, θα έλεγα είναι εγκυκλοπαίδεια το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και μέσα μας έχει και τις οδηγίες πώς θα χρησιμοποιήσουμε το φύλλον από την παπουτσοσιτζά. Μάλιστα. Εκτός από τον καρπό. Όχι τον καρπό, το πράσινο εννοείς. Το πράσινο. Μάλιστα, ναι. Εκτός από τον καρπό, το οποίο βλέπετε στο βιβλίο, είναι και ο Γαϊδουράν καθώς απ' έξω, που είναι το κύριο για την αποτοξίνωση. Είναι ένα βιβλίο διαχρονικό, πέραν των 20 χρονών, το οποίο μπορούμε πραγματικά να βρούμε πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα. Πώς χρησιμοποιούμε την παπουτσοσιτζά? Πιάνουμε το φύλλο. Έφερες, μπράβο. Έφερα φύλλο. Έκαμε ένα ψέμα εδώ όμως. Έβγαλες τα γκάθια. Όχι. Τι? Αυτό είναι φρέσκο. Είδος παπουτσοσικιάς που κάνουν οι μεξικάνικοι τεκίλα και δεν έχει αγκάθια. Α, μάλιστα. Γι' αυτό το κρατάς τόσο άνετα. Γι' αυτό το κρατώ έτσι άνετα. Λέω πώς είναι δυνατόν, αφού αυτό είναι γεμάτο μικρά αγκαθάκια. Τώρα θα είχαμε πρόβλημα. Ναι. Αυτό δεν έχει. Μάλιστα, αυτό το είδος μπορεί να το κόψεις και να το κάνεις τηγανιτό με τα αυγά όπως κάνουμε στην Κύπρο. Αλήθεια. Πώς κάνουμε τα αυγά με τα κολοκυθάκια. Με τα κολοκυθάκια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για να είναι πιο εύκολο, παίρνουμε έναν μεγάλο φύλλο όπως δείχνουμε στην φωτογραφία. Ναι. Το καθαρίζουμε να φύγει απ' έξω. Μάλιστα. Και το βάζουμε μέσα σε νερό και το χογλάμε για 1-1,5 ώρα. Το καθαρίζουμε όπως καθαρίζουμε το aloe vera. Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο που δείξαμε προηγουμένως. Και όταν το βράσουμε. Το αφήνουμε να βράσει, μετά ερχόμαστε το σουρώνουμε για να φύγει η βλένα, θέλουμε ένα λεπτό σουρωτήρι. Άρα παίρνουμε μόνο το χυμό του. Μόνο το χυμό του. Και παίρνουμε περίπου ένα φλιντζανάκι συνήθως το πρωί
και έναν το βράδυ χρησιμοποιείται για προβλήματα χοληστερόλης. Επίσης, καρκινοπαθείς το έχουν χρησιμοποιήσει παίρνοντας κάθε 2 ώρες από έναν φλιντζανάκι του καφέ για θεραπεία με 5-6 δόσεις την ημέρα. Αλλά κυρίως χρησιμοποιείται για αποτοξίνωση του οργανισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και, όπως και το αλόε για μόλοπες, για γκάβματα στο δέρμα, για τσιμπήματα, Γιώργο. Ναι, μπορούμε και επίσης μπορούμε το χυμό να το αναμίξουμε με ελαιόλαδο φρέσκο. Ναι. Από μέσα και να βάλουμε στο δέρμα απευθείας. Όμως για μένα, με τις πυρκαγιές που είχαμε και στην Ελλάδα και γενικά στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, να μην ξεχάσουμε την παλιά γνώση ότι οι παλιοί, όταν είχαν έναν περβόλι ή ένα σπίτι κοντά σε δάσος ή κοντά σε περιοχές όπου ήταν επικίνδυνο για έφλεκτο, η περίφραξη ήταν η φραγκοσικιά, η παπουτσοσικιά, γιατί δεν μπορεί να τη διαπεράσει η φωτιά. Είναι όλων υγρών, ναι, όλων αυτό νερών. Αυτό έχουν μπει τώρα και με τις πρόσφατες πυρκαγιές, δυστυχώς. Ακριβώς. Ότι θα πρέπει να φυτευτούν αρκετές παπουτσοσικές, φραγκοσικές, για να σταματάει στις ζώνες, στις δασικές, ως δασική αντιπυρητική ζώνη. Ναι, είναι ένας εύκολος τρόπος, για να αντιμετωπίσουμε, να προβλέπουμε. Είναι σημαντικό να προβλέπουμε. Πάμε στη σικιά. Η σικιά, ήβρε στο σήκος το λέω, ναι, στην Κύπρο. Και ιδίως αυτή την περίοδο. Ναι, μάλιστα. Εκτός τις ωφελημότητες του σήκου, οι οποίες είναι και πλούσιο σε ζάχαρα, άρα θα είναι και λίγο παχυντικό σίγουρα. Άρα δεν, ναι, με μέτρο τα σήκα, έτσι κι αλλιώς. Και ιδίως αυτοί που έχουν πρόβλημα και με το ζάχαρη, γιατί έχει αρκετό. Ρίχνουν την αρτηριακή πίεση το σήκο στα φρούτο, μάλιστα, και είναι ωφέλιμο με τα ένζημα και τις βιταμίνες που έχει. Όμως για μένα το πιο σημαντικό μέρος της σικιάς είναι το φύλλο. Ναι, και όχι το φρούτο. Και όχι το φύλλο. Το είπες και άλλες φορές. Και τι κάνουμε? Το κάνουμε ως έκχυμα πάλι. Δηλαδή παίρνουμε τα φύλλα και κάνουμε ακριβώς όπως κάνουμε με την καρυδιά. Ναι, απλώς πρέπει να το ξηράνουμε. Δεν θέλουμε να είναι φρέσκο, διότι έχει μέσα το υγρό. Άρα αποξηραμένα φύλλα σικιάς. Αποξηραμένα φύλλα σικιάς. Τα βάζουμε σε ένα δοχείο και ρίχνουμε ζεστό νερό από πάνω. Ακριβώς. Και όταν μουλιάσει, το πίνουμε. Ναι, και είναι το καλύτερο βότανο για να καθαρίσει τους πνεύμονες μέχρι τα ηγμόρια. Βλέπετε, ηγμόρια, άσθμα, ρευματισμούς, αρθρητικά, πνεύμονες, ειδικά σε καπνιστές, αν μας ακούτε, και επίσης για το βήχα και για τα φλέγματα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, έχουμε φτιάξει και μία ανάμιξη σε βάμμα, σε υγρό, το οποίο έχει μέσα, το ονομάζουμε βάμμα Αριστοτέλη, το οποίο έχουμε βάλει φύλλα σικιάς, κυπριακό θρουμπίν και ζαμπούκο. Μάλιστα. Και το χρησιμοποιούμε από βρέφη μέχρι ενήλικες. Μάλιστα. Και βλέπεις ότι από τις πρώτες σταγόνες έρχεται και καθαρίζει τους πνεύμονες. Βλέπεις τα μωρά, τα βρέφη, μόλις παίρνουν 2-3 σταγόνες, αμέσως βλέπεις και καθαρίζουν οι πνεύμονες. Να ολοκληρώσουμε αυτό το χτένι της Αφροδίτης, το οποίο δεν γνώριζα. Ναι, το χτένι της Αφροδίτης είναι αυτόν τον βότανο, το οποίο βλέπετε εδώ. Στη φωτογραφία, μάλιστα, είναι πιο ωραίο. Βγαίνει, ναι, σε πέτρες όπου τρέχει νερό. Εδώ είναι το ξηρό. Τις περισσότερες φορές το βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι αγριόχορτο και το ξεριζώνουμε, ενώ δεν είναι έτσι. Όχι, μάλιστα, είναι ένα πολύτιμο βότανο. Μάλιστα στην Κύπρο είναι και απαγορευμένο, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα και έτσι διανέμεται. Μάλιστα. Πολύτε. Και πώς δρά? Ονομάζεται και αδίαντος, είναι ένα αρχαίο βότανο. Είναι πολύ καλό για την τριχόπτωση και για τα μαλλιά κυρίως. Μάλιστα. Και μπορεί να το παίρνει κάποιος σε εσωτερική χρήση και δυναμώνει γενικά τα μαλλιά. Είναι πλούσιο σε χνεοστοιχεία, είναι διουρητικό βότανο. Γι' αυτό τα λέμε και τα χτένια της Αφροδίτης ή μαλλιά της Αφροδίτης, διότι έχουν αυτή τη μορφή. Την όμορφη μορφή. Την όμορφη μορφή, ναι. Και όταν πέφτει το νερό από πάνω, είναι αδιάβροχο το, μάλιστα, φύλλο. Και βλέπεις το νερό και τρέχει έτσι ωραία και ζει μέσα στο νερό. Είναι πανέμορφο. Μάλιστα. Κάθε Σάββατο ο Γιώργος Έλληνας στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στις 97,2, στις 10 το πρωί, 10 με 11, είναι με την καλή συνάδελφο Βίκη Νιούλικου, μία ώρα ολόκληρη. Και σας συμβουλεύει, τα λέω καλά? Ακριβώς. Είναι μια εκπομπή, η οποία είναι 8ος χρόνος τώρα που πάμε. Σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την υποστήριξη που υπάρχει σε όλες τις εκπομπές και γενικά για τα βότανα. Ραντεβού λοιπόν αυτό το Σάββατο στις 10 το πρωί, 10 με 11, στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα, μαζί με την καλή συνάδελφο τη Βίκη Νιούλικου. Βότανα και υγεία είναι ο τίτλος της ραδιοφωνικής εκπομπής. Χαιρετάμε την καλή συνάδελφο, η οποία έχει αρκετές ευαισθησίες και σε αυτά τα θέματα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά που έφερες, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνεις και έρχεσαι κάθε φορά εδώ, αλλά και για τον κόπο πραγματικά που κάνεις για να μεταφέρεις όλα αυτά τα υλικά για μας.
Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να δίνουμε τη γνώση των βοτάνων στους ανθρώπους και όπου μπορούν τα βότανα να μας βοηθήσουν στην υγεία μας. Γιατί η φύση όντως γιατρεύει. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ ακριβώς. Πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, παρακαλώ. Σε χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Η εκπομπή Μισή ο Κόσμος μας μαζί σας και πάλι αύριο. Εμείς ραντεβού το πρωί, 8 με 10, 2 ώρες, στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα αύριο. Μην ξεχνάτε. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίτος στη σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που συνομίζεστε μαζί μας. Γεια χαρά.